Αυτές τις επικίνδυνες εικόνες κατέγραψε πριν από λίγες ημέρες ο τηλεοπτικός φακός στην παραλιακή, με το στιθέο να κρέμεται στα κεφάλια κατοίκων και οδηγών που διασχίζουν την οδό Ευρυτανίας. Οι αρμόδιοι να έρθουν να δουν τι συμβαίνει. Όταν θα γίνουν το ατύχημα, θα λέμε σκοτώθηκε ο τάδε και ο τάδε. Τώρα που είναι νωρίς να πάμε το φτιάξουμε. Αυτό πρέπει να μεριμνήσουν να το φτιάξουν, γιατί περνάνε κοπέλια από κάτω, είναι επικίνδυνο. Πραγματικά όλα είναι χάλια. Είναι και επικίνδυνο και δεν μπορούμε και να περνάμε κιόλα. Μετά την ανάδειξη των τεράστιων ρογμών, ο Γιάννης Αναστασάκης έδωσε εντολή για το ξύλωμα του επικίνδυνου στιθέου με στόχο την προστασία οδηγών και πεζών. Το οποίο λόγω του ότι ήταν λεπτό και υπερήχε σιδηροπλισμό μέσα, προσβλήθηκε από σκουριά ο σιδηροπλισμός και άρχισε να διαρριγνύεται, να ανοίγει. Καθαιρέθηκε. Θα κάνουμε κάτι άλλο στη στέψη αυτού του τοιχείου αντιστήριξης που είναι πάνω από την Ευρυτανία, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε τέτοια πιθανότητα προσβολής στο μέλλον. Γερνάει ο δημόσιος χώρος και χρειάζεται τακτικές συντηρήσεις πολύ δαπανηρές, οι οποίες να είναι μόνιμες. Στο επίμαχο σημείο υλοποιούνται παρεμβάσεις, θωρακίζοντας την ευρύτερη περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες και σε άλλα επικίνδυνα σημεία σε κοινόχρηστους χώρους. Η σκουριά συνοδεύεται από διόγκωση και ήταν κάτι που δεν είχε εντοπιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη εργολαβία συντήρησης κοινοχρήστων χώρων, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Καράβολα και θα επεκταθεί σε όλη την πόλη. Έχουμε εντοπίσει εκατοντάδες σημεία τα οποία πρέπει να φτιάξουμε. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω την 25η Αυγούστου, που η Κυβόληθ είναι σε κακή κατάσταση, την οδό Κατεχάκη, την Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.